Αντί να κάτσουμε να συζητάμε, γιατί χθες είχαμε συνεδρίαση ευρωπαϊκού σταθμού, ΔΣ. Εγώ σας λέω και το είπα χθες, γιατί έβαλα κάποια θέματα τα οποία έπρεπε να τα είχε συζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, έπρεπε να τα είχαμε τρέξει εδώ και τόσο καιρό, όχι να φτάσουμε στο και πέντε και να λέμε από εδώ και πέρα δεν έχουμε προσωπικό. Όταν δημιουργήθηκε ο σταθμός αυτός και όταν εμείς δημιουργήσαμε το νέο ευρωπαϊκό σταθμό, το κάναμε για να καλύψουμε τις ανάγκες. Οι ανάγκες δεν ήταν να κλείσουμε τον ένα ευρωπαϊκό σταθμό της Αγίας Τριάδος, να τον κλείσουμε και να μεταφέρουμε το προσωπικό για να έρθουμε κάτω. Τότε τι έχουμε κάνει, μια τρύπα στο νερό. Εμείς είχαμε 150 και 160 αιτήσεις για να ικανοποιήσουμε. Δεν μπορούσες επομένως 150-160 αιτήσεις να τις ικανοποιήσεις στον παλιό παιδικό σταθμό και στο χωριό που είχαμε ένα τμήμα. Άρα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα καινούριο ευρωπαϊκό σταθμό. Πράγμα που το κάναμε. Άρα τι έπρεπε να γίνει. Τη στιγμή που έχεις επομένως ένα ευρωπαϊκό σταθμό και είσαι 3 χρόνια και το κρατάς το θέμα και το πας πίσω και το ταλανίζεις και το ταλαιπωρείς και το κοσκινίζεις, τουλάχιστον φέρε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού, κάνε μια τροποποίηση, βάλε νέες θέσεις εργασίας μέσα για να μπορείς να ζητήσεις να σου εγκριθούν για να προχωρήσεις σε προσλήψεις, να πάρεις νέο προσωπικό, μόνιμο προσωπικό ή και έκτακτο προσωπικό, εκπαιδευτικό, που μιλάς για ΤΑΦΕ, για ΔΕΛΤΑΕ, μιλάς για μαγείρους, για καθαρίστριες, για διοικητικό προσωπικό και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να καλύψεις τις ανάγκες. Δεν γίνεται να ερχόμαστε τώρα να έχουμε αιτήσεις και να συζητάμε χθες, αν δεν μπορούμε να πάρουμε τα βρέφη, γιατί ο συγκεκριμένος είναι βρεφονηπιακός. Άρα παίρνουμε βρέφη από 2 μηνών έως 2 ετών. Άρα έχει και τέτοιο τμήμα μέσα. Άρα έπρεπε να είχαμε πάρει το προσωπικό για να πάμε να το καλύψουμε. Δεν το πήραμε. Θα έπρεπε σήμερα να μπορούμε μέσα στις καινούργιες δομές αυτές να μπορούμε να καλύψουμε παιδάκια τα οποία έχουν προβλήματα. Δηλαδή παιδάκια που χρήζουν ειδικής αγωγής και φροντίδας. Δηλαδή έχεις παιδάκια τα οποία είναι αυτιστικά. Τα οποία οφείλεις όμως εσύ να σταθείς δίπλα στις μανάδες αυτές. Δεν θα τις καταδικάσεις τους γονείς αυτούς να είναι στο σπίτι. Άρα θα μπορούσαμε εδώ να είχαμε προβλέψει θέσεις ειδικής αγωγής, οι οποίες να είναι μέσα εκεί και να φτιάξουμε ένα τμήμα για 5 παιδάκια, τα οποία οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα μπορούν να τα φροντίσουν για να μπορούν να βοηθήσουν τα σπίτια αυτά. Δυστυχώς δεν έχει γίνει. Ήταν θέματα επομένως τα οποία τα βάλαμε χθες. Και μάλιστα απέτησα αυτά για να γίνουν και μάλιστα το ένα θέμα το οποίο είχε σχέση με τον προγραμματισμό προσλήψεων. Πήρε αναβολή το αντίστοιχο θέμα και τη ζήτησα να έρθει ξανά το θέμα αυτό με τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας να μπουν οι θέσεις αυτές μέσα και μάλιστα ζήτησα εκτάκτως να πάρουμε και μια απόφαση και να την πάρει στα χέρια του ο Δήμαρχος που είναι και πρόεδρος του νέου προσώπου και του λέω να τρέξεις πάνω στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ζητήσεις να σου δώσουν έκτακτες προσλήψεις για να πάει να λειτουργήσει ο σταθμός. Δεν γίνεται λοιπόν να κλείσουμε ένα για να πάμε άλλο και πρέπει ο παλιός σταθμός να προχωρήσει με μια μελέτη συντήρησης, επισκευών, προμήθειας, ανανέωσης, ανακαίνησης και μέσα εκεί να λειτουργήσει από τη νέα χρονιά, να ξαναλειτουργήσει με ένα τμήμα για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής της Αγίας Τριάδας.